Με μια εξαιρετική μουσική βραδιά, με διαφορετικές άριες και αποσπάσματα από κορυφαία έργα όπερας που παρουσιάστηκαν από την Συμφωνιέτα της Σόφιας, άνοιξε την Τετάρτη η αυλαία του 3ου Διεθνούς Φεστιβάλ Δωδώνης που διοργανώνει ο Δήμος Δωδώνης. Το Διεθνές Φεστιβάλ κατόρθωσε να παγιωθεί και να γίνει θεσμός επιτυγχάνοντας μια σειρά σημαντικών συνεργασιών με καλλιτεχνικούς φορείς της χώρας και του εξωτερικού. Αναδεικνύεται έτσι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η οικουμενικότητα του αρχαίου μνημείου παράλληλα με την ανάδειξη του τουριστικού αλλά και πολιτισμικού πλούτου της περιοχής. Η Συμφωνιέτα της Σόφιας έχει δώσει δεκάδες παραστάσεις στη χώρα τα τελευταία χρόνια, για πρώτη φορά όμως βρέθηκε στην Ήπειρο και συγκεκριμένα στην αρχαία Δωδώνη. Ο Σβίλεν Σιμεόνοφ είναι ο μόνιμος αρχιμουσικός και ιδρυτής της και λίγη ώρα πριν την έναρξη της συναυλίας μίλησε στα τοπικά μέσα για την υπέροχη ακουστική του αρχαίου θεάτρου. Από μεγάλους συνθέτες όπως ο Βέρντι, ο Πουτσίνι, ο Μασκάνι, αποσπάσματα από πολύ διάσημες όπερες. Κάναμε μια πρόβα, μια σύντομη πρόβα στο Αρχαίο Θέατρο και πραγματικά εντυπωσιαστήκαμε από την ακουστική του και μείναμε πολύ ευχαριστημένοι και ανυπομονούμε για τη συναυλία. Η Αγαθή Παπά, αντιπρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου Δωδώνης, αναφέρθηκε στο σύνολο των εκδηλώσεων του φεστιβάλ που ολοκληρώνεται στις 9 Σεπτεμβρίου. Ξεκινάει σήμερα επίσημα το 3ο Διεθνές Φεστιβάλ Δωδώνης και έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε μαζί μας την Συμφωνική Ορχήστρα της Σόφιας από τη Βουλγαρία με αρχιμουσικό μαέστρο τον Σβίλεν Σιμεόνοφ και την ορχήστρα του. Ανυπομονούμε να τους δούμε επί σκηνής. Είναι η πολλωστή φορά που έρχονται στην Ελλάδα. Έχουν συνεργαστεί με Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και Θεσσαλονίκης, όμως τώρα τους έχουμε και στη Δωδώνη. Και έτσι ξεκινάει το φεστιβάλ. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε την Ορέστη από το Εθνικό Θέατρο. Την τριλογία θα έχουμε και τις τρεις παραστάσεις Αγαμέμνων, Χοηφόρη, Ευμενίδες που σκηνοθετούν τρεις διαφορετικές σκηνοθέτηδες από το Εθνικό για δεύτερη χρονιά συνεχόμενη η συνεργασία μας με το Εθνικό. Την Παρασκευή στις 12 θα παρουσιαστεί ο Αγαμέμνων, η πρώτη τραγωδία της τριλογίας. Ναι. Και το Σάββατο η Χοηφόρη και οι Ευμενίδες. Οπότε σας περιμένουμε. Και όχι μόνο στην Ορέστη, αλλά και στις επόμενες εκδηλώσεις, που είναι και μουσικές παραστάσεις και θεατρικές. Είναι το Τάβλι του Κεχαΐδη, είναι η Αυγουστιάτικη Πανσέληνος με τον Δημήτρη Παπαδημητρίου. Και αρχές Σεπτέμβρη θα γίνει και το συμπόσιο για δεύτερη χρονιά. Ο έφορος αρχαιοτήτων Ιωαννίνων Κωνσταντίνος Σουέρεφ μίλησε από την πλευρά του για τη σημασία που έχει ένας αρχαιολογικός χώρος σπουδαίας σημασίας να μένει ανοιχτός και να είναι προσβάσιμος και σε εκδηλώσεις αλλά και στο κοινό. Ο στόχος είναι οι επισκέπτες, οι συμπολίτες και όλοι αυτοί οι οποίοι θα ήθελαν και ή θέλουν ή ακόμη δεν είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τον χώρο, να νιώσουν εξοικειωμένοι, να νιώσουν δηλαδή ότι ο χώρος είναι ένα κομμάτι της καθημερινότητάς τους, γιατί τίποτα από αυτά που είναι γύρω μας, ούτε τα αρχαιολογικά τοπία, ούτε και τα αρχαιολογικά κατάλοιπα, δεν έχουν αξία και σημασία εάν δεν το νιώθει αυτό το κοινό. Το κοινό λοιπόν είναι εκείνο το οποίο δίνει ζωή και στα κατάλοιπα αλλά και σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που εργάζονται ως ενδιάμεση ώστε οι χώροι να βρίσκονται στην διάθεση του κοινού.